ιστορικό τρόπο ο έρωτας και η ιστορία στο βιβλίο αυτό. Ο Νικηφόρος και η Έλενα είναι το ένα ζευγάρι του έρωτου που δεν είχαν ευτυχή κατάληξη στη σχέση τους. Το άλλο είναι ο Μαρίνος και η Ελβίρα αργότερα, που θα καταλήξουν μαζί. Ο Νικηφόρος είναι μια πολύ ιδιαίτερη προσωπικότητα. Είναι αυτό που λέμε ο τύπος του επαναστάτη. Αυτοί οι άνθρωποι που δεν μπορούν να μπουν σε καλούπια, οι άνθρωποι που δεν μπορούν να ενταχθούν πουθενά, γιατί πάντα κάτι τους τρώει μέσα τους να αλλάξουν τον κόσμο. Ο Νικηφόρος έχει ένα πρόβλημα. Δεν τον συμπαθεί καθόλου ο πατέρας της Έλληνας, ο οποίος είναι ο παιδικός φίλος του δικού του του πατέρα. Και αδερφικός φίλος. Για κάποιο δικό του λόγο, που δεν το λέω, αυτό θα το δείτε στο βιβλίο, ο Ζένος Κλάρης, ο πατέρας της Έλενας, δεν συμπαθεί τον Νικηφόρο. Και δεν θέλει με τίποτα να παντρευτεί η κόρη του αυτό το παιδί με το οποίο έχουν μεγαλώσει μαζί. Από μικρά παιδιά, στο ίδιο σπίτι. Πηγαίνει στο σπίτι τους, παίζει με την Έλενα, μεγαλώνει φιλολεκτικά μαζί. Και βέβαια ερωτεύονται στο τέλος τα δύο παιδιά. Γνωρίζοντας όμως και η Έλενα και ο Νικηφόρος ότι ο Ζένος ποτέ δεν θα πει το ναι σε αυτό το γάμο, ταλαιπωρούνται. Δηλαδή αυτό τον έρωτα δεν μπόρεσαν να τον ζήσουν ποτέ, δεν μπόρεσαν να τον ολοκληρώσουν ποτέ, δεν μπόρεσαν να τον νιώσουν ποτέ. Και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να επιταθεί η ανάγκη του Νικηφόρου να πηγαίνει, να παλεύει για χήμερες, γιατί ξέρει στο βάθος, πίσω από στο πίσω μέρος του κεφαλιού του, πάντα έχει τη σκέψη ότι και να γυρίσω πίσω και να ζητήσω την Έλενα, δεν θα μου τη δώσουν. Και από την άλλη μεριά ονειρεύεται ότι θα μου τη δώσουν κάποια στιγμή. Αυτή η διχοστασία τον τρελαίνει, τον φτάνει στα όρια του. Ο Νικηφόρος είναι ένας τραγικός ήρωας. Δηλαδή έχει μέσα του αυτή την τραγικότητα που έχουν όλοι οι ήρωες της λογοτεχνίας στη διαχρονία. Είναι πάρα πολύ συμπαθής, γίνεται δηλαδή αμέσως αγαπητός στον αναγνώστη και θα έλεγα ότι εύκολα ο αναγνώστης ταυτίζεται με τον Νικηφόρο. Τον κερδίζει ο Νικηφόρος τον αναγνώστη. Από την άλλη μεριά είναι ένας βασανισμένος άνθρωπος. Γι' αυτό και έχει ένα θάνατο του βασανισμένου ανθρώπου. Δεν θα τον αποκαλύψω ούτε αυτόν, αλλά ναι, δεν έχει ούτε καν τον ένδοξο θάνατο που θα λαχταρούσε ο ίδιος. Και αυτό είναι και αυτό ένα θέμα της τραγικότητάς του, μια διάσταση της τραγικότητάς του. Εδώ, αυτό ήθελα να πω στην κυρία Ντενίση, θα διαβάσει το κομμάτι που ο Νικηφόρος είναι κολλητός φίλος με τον Κοσμέτο Τουράνη, ένα άλλο παιδί που έχει γνωρίσει στην Πίζα όταν είναι φοιτητές και μαζί ξεκινούν να πολεμήσουν στο Μοριά. Αυτός όμως είναι θυματικός, έχει προβλήματα, δεν είναι εύκολο να πάει από την πρώτη στιγμή, πηγαίνει ο Νικηφόρος και μετά έρχεται αυτός. Τέλος πάντων, που φτάσουμε στη στιγμή που ο Κοσμέτος πεθαίνει, είναι λίγο πριν πεθάνει και μιλάει στον Νικηφόρο, ο οποίος έχει τα προβλήματα και τα υπαρξιακά του και τα ιδεολογικά του με την Επανάσταση. Τώρα που φεύγω, Νικηφόρε, είμαι ευτυχής που μένεις στη δική μου θέση, μιας και γνωρίζω την εντυμότητά σου. Όσο και αν βασανίζεσαι η μότη μας πονή, δεν γυρίσεις πίσω, δεν τελειώσει αυτό που αρχίσαμε. Έτσι είναι ο πόλεμος, καλιά μου φίλη. Φέρνει του χαλασμό, ξεθεμελιάζει γύρω του τα πάντα, σαν σεισμός, σαν δύναμη της φύσης. Ζώο πλάστηκε από την αρχή ο άνθρωπος. Ζώο σαν τα άλλα ζώα. Ξεχνάει όσα κέρδισε με το μυαλό του. Και αυτό του δίνει δύναμη τυφλή που τον οπλίζει με ανοχές απέναντι στο αίμα, στις πληγές, στον πόνο, στο άδικο. Η ίδια η φύση είναι άδικη. Όταν φουσκώνει το ποτάμι, δεν έχει νου για να σκεφτεί ποιον θα τραβήξει στα νερά του. Και δεν μετράει δυνατούς και αδύναμους, μα τρέχει δίχως έλεος. Έτσι και ο πόλεμος. Θερίζει.
αδειάζει το χωράφι από τις αγριάδες, για να μπορέσουν ύστερα οι άνθρωποι να σπείρουν νέα φυτά, καινούργιο κόσμο. Ξέρω πως γίνονται πολλά που σου σκοτώνουν την ψυχή. Και τη δική μου, τι θα ρεις. Όμως το πήραμε απόφαση να έρθουμε εδώ και να παλέψουμε για ένα νέο χωράφι. Ένα κλαδί κομμένο από ένα δέντρο, μια χώρα γεννημένη από πελώριο υπέριο, είναι ο τόπος που ζητάμε. Στο κόψιμο επάνω θα πονέσει, θα τρέξει αίμα, δεν γίνεται αλλιώς. Όσο καιρό ζήσαμε κοντά ο ένας τον άλλον, είδα πως είσαι ευαίσθητος πολύ, παρότι δείχνεις δυνατός. Στο λέω εγώ που πάνω σου στηρίχτηκα, ξέροντας τη δική μου αδυναμία. Έχεις ψυχή μικρού παιδιού, αθώα. Σταμάτησε να πάρει ανάσα, να βήξει, τον έπνιξε το αίμα που ήρθε από τα πνευμόνια του στο στόμα. Έμεινε με τα μάτια ασφαλιστά τόσο που νόμισε ο Νικηφόρος πως κοιμήθηκε. Να όμως που ήρθε η ώρα να μεγαλώσουμε, τα λέει μου φίλε. Ετούτη η περίσταση δεν συγχωρεί αδυναμίες. Μην κρίνεις το θυμό και την εκδίκηση. Από τον άνθρωπο γεννιούνται κι αυτά. Χτίζονται λίγο-λίγο από την αδικία χρόνων, από την τυραννία και μόλις βρω ρογμή, χύνονται ανεξέλεγκτα πάνω σε όποιον κρίνουν για υπεύθυνο. Παρότι δεν ήθελα να τον διακόψει, δεν άντεξε άλλο. Τότε γιατί δεχτήκαμε Ρουσό και Πεκαρία? Γιατί πιστέψαμε πως έφτασε επιτέλους η στιγμή που το μυαλό του ανθρώπου θα νικήσει τα ένστικτα και όλες τις παρορμήσεις που βάζουν την ανθρώπινη ψυχή δίπλα σε αυτή του ζώου? Μήπως η επανάσταση των Γάλλων δεν έκοψε κεφάλια διακρήτως, ενόχων και αθώων? Και αυτή δεν είχε το Ρουσό για οδηγό, δεν είχε το Βολτέρο, το Ντεκάρτ? Πού ήταν άραγε ο λόγος και η διαμφισβητητή του δύναμη μέσα στο χάος της αλλαγής του αντιγύρισε ο κοσμέτος? Ύστερα, κουρασμένος από την ένταση των λόγων του, έπαψε λίγο. Τα μάτια του άστραψαν απόκοσμα στο φως του φεγγαριού που ανηφόριζε ακάματο στο σκοτεινό στερεώμα. Είναι και η φιλαρχία ανθρώπινο συνέστημα, όπως η ζήλια και η αλαζονία. Αυτή η αίσθηση που τρέφεται από τη νίκη, από την υπεροχή της δύναμης, συνέχισε ο Τουράνης σαν έδι σιωπηλό του Νικηφόρο. Το κοίταξε βαθιά στα μάτια και έβγαινε μια παράκληση στο κουρασμένο βλέμμα του. Παράκληση γιατί? Για να μην φύγει ο φίλος του, να μείνει αφοσιωμένος σε έναν αγώνα που πια αμφισβητεί? Πώς να παλέψεις για μια υπόθεση που δεν σου καίει τα σωθικά, που δεν σου τρώει το χρόνο, τη σκέψη, τη ζωή σου, όπως γινότανε παλιά όταν ξεκίναγαν να έρθουν εδώ κάτω? Τι κάνεις όταν η αφοσίωση κρυώσει? Στέκεις ορθώς, ακόμα ταχμένος στην υπόθεση που έλεγες μεγάλη, ή φεύγεις τώρα που κατάλαβες πως διαφέρουν οι ιδέες σου τόσο πολύ από τον άλλον γύρο? Ποιος έχει λάβαρο από αυτούς αξίες που έχει ο Νικηφόρος? Ελευθερία, αδελφοσύνη, ισότητα όλων απέναντι στους νόμους. Ποιους νόμους όμως θα σκεφτείς εδώ? Ποια δικαιοσύνη όταν οι λέξεις χάνουν την αξία τους και παίρνουν άλλη όψη? Το μέγεθος μαζεύει και όλα δείχνουν μικρά, ασήμαντα. Πατριασμοί και μίση, αδέρφους παραγμοί, παγίδες του ενός των άλλων, αγριότητα αμάζευτη όχι μόνο στον εχθρό, μα και στο φίλο που με τον τρόπο σου έκαμε σε εχθρό. Πώς να σταθείς ορθώς μέσα σε τέτοιο χάος? Για ποια ιδέα πολεμάς? Δεν ξέρεις. Πώς μένεις αλληλέγγυος σε ανθρώπους που αντί να σκέφτονται πώς θα νικήσουν τον εχθρό που πάνε να πει τον τύρανο που χρόνια τους παιδεύει, χάνονται μες στα σχέδια εξόντωσης των αδελφών τους, ενώ κάποτε ορκίστηκαν όλοι μαζί να χτίσουν χώρα κυρίαρχη και αυτεξούσια? Πολύ βαθιές οι δυο ρητίδες δεξιά και αριστερά από το στόμα του κοσμέτου. Μια πίκρα ανίποτη στο πρόσωπό του. Χαμήλωσε τα βλέφαρα σαν να του ήρθε ύπνος. Λες και ήταν η σπηλιά το στήθος του, βγήκε η φωνή του από μεγάλο βάθος και ήχησε όπως μέταλλο κρουσμένο. Εσύ, αγαπημένη φίλη, βλέπεις την επανάσταση όχι σαν Έλληνας, μα όπως οι Ευρωπαίοι που εκτείνουν το λαό μας και έρχονται να παρασταθούν στα προβλήματά του. Όμως θυμήσου, είσαι το ίδιο Έλληνας με αυτούς και οφείλεις τον αγώνα έτσι να τον δεις, σαν μια υπόθεση δικιά σου, καλύτερα σαν τη μοναδική σου υπόθεση. Αν έβλεπες τα πράγματα με αυτό το μάτι, τότε δεν θα έκρινες τον καθετή, μα θα παράβλεπες τους τρόπους και θα έμενες μονάχα στο σκοπό. Έβηξε δύο φορές ξερά και έφερε το μαντήλιο στο στόμα. Ένα κομμάτι έμεσα σηκώθηκε πάνω στο πανί και βάλθηκε σιγά σιγά να το μουλιάζει. Έσκισε το πουκάμισο στην άκρη ο Νικηφόρος, άρπαξε το μαντήλι από τα χέρια του κοσμέτου, το πέταξε μακριά και το έδωσε του καθαρό πανί. Εκείνος
Έκλεισε τα μάτια και έμοιαζε πεθαμένος. Τόσο κουράστηκε να δει όσα σκεφτόταν. Συνήλθε ο Φωκάς. Ανάθεμα το χαρακτήρα μου. Θα το πεθάνω πριν την ώρα του, όσο του λέω. Τι με έπιασε αλήθεια, σκέφτηκε. Και άπλωσε αγκαλιά τα χέρια του, τα τύλιξε γύρω στον Κοσμέτο και τον χουχούλησε με την ανάσα του να ζεσταθεί από την υγρασία της νύχτας. Κυρία Σκαδαρέση, θέλω να επιμείνω λίγο στις ερωτικές ιστορίες οι οποίες υπάρχουν στο βιβλίο. Είπαμε και στην αρχή ότι αυτό δεν είναι το ζητούμενο. Παρ' όλα αυτά όμως, οι ερωτικές ιστορίες είναι αυτές που παίζουν σημαίνοντα ρόλο στην εξέλιξη των γεγονότων. Όπως σε όλα τα ιστορία. Θάνατος και έρωτας είναι οι δύο σκληροβάτες στην ιστορία μου. Μάλιστα. Έτσι είναι και στη ζωή. Έτσι είναι και στη ζωή. Λοιπόν, ας πάμε σε αυτή την εξέλιξη των ερώτων. Έχουμε τον Νικηφόρο με την Έλενα, τον Ζένο με την Όρσολα, τις σχέσεις του Ζένου με τον Σπυράγγελο και τις σχέσεις του Νικηφόρου και της Έλενας. Έχουμε τις σχέσεις φιλικές που βεβαίως, όπως ήταν και αυτό το μοναδικό που ανακαλύπτει κανείς στο βιβλίο, το πώς η Ροζαλία πάει στο σπίτι του Ζένου, η Ροζαλία και η μητέρα της, ο έρωτας της Ροζαλίας μετά για τον Νικηφόρο, έτσι με πινελιές. Ναι. Είναι τόσα πολλά τα πρόσωπα που μπορεί να μπερδεύεστε τώρα με αυτά που ακούτε βέβαια εδώ. Η Ροζαλία είναι ένα κοριτσάκι που ήρθε 11 χρονών στο σπίτι. Είναι κόρη του μπράβου, του αρχιμπράβου του Ζένου Κλάρη. Ναι, το 1809 έρχεται, πεθαίνει ο πατέρας της και έρχεται στο σπίτι μαζί με την μητέρα, μαζί με την Ανέζα, με την Ατζουλέτα. Η Ροζαλία μεγαλώνει με τα δύο παιδιά, την Έλενα και τον Νικηφόρο και μεγαλώνοντας στην πορεία ερωτεύεται τον Νικηφόρο και αυτή. Και υπάρχει ένας ανταγωνισμός με την Έλενα, χωρίς να φαίνεται, κρυφός, υπόγειος, που θα βγει όταν πια θα είναι μεγάλες και εκεί θα είναι η μεγάλη πλοκή του έργου, ανάμεσα σε αυτά τα τρία παιδιά. Η πλοκή δένει με αυτόν τον τρόπο, δηλαδή το πώς ακριβώς επειδή η Έλενα αγαπούσε τον Νικηφόρο αλλά πήρε άλλον άντρα και η Ροζαλία τελικά προσπάθησε να κάνει τον Νικηφόρο να την ερωτευτεί, δεν τα κατάφερε. Δημιουργείται μία κατάσταση έντασης. Κάποια στιγμή έρχονται σε μία επαφή με τον Νικηφόρο και γεννιέται ένα παιδί από αυτή την επαφή. Και μετά παρακολουθούμε την πορεία του παιδιού αυτού, των παιδιών μάλλον, της Έλενας που είναι με τον άλλο άντρα του γιου και της κοπέλας που γεννήθηκε από την σχέση της Ροζαλίας και του Νικηφόρου, της Ελβίρας. Είναι το τελευταίο ζευγάρι πια του βιβλίου. Επειδή ακριβώς είναι οικογενειακή σάγκα και αναφέρεται σε διάφορες γενιές μιας οικογένειας, δεν είναι εύκολο να αναλύσουμε τούτη τη στιγμή όλη την πορεία των πραγμάτων. Αυτό που δίνουμε, αυτό που κάνουμε εδώ, είναι να δώσουμε μια πινελιά γύρω από την κάθε εποχή, γύρω από την κάθε γενιά των ζευγαριών αυτών, που μέσα από τη σχέση των ζευγαριών αναπτύσσεται και η όλη ιστορία των πραγμάτων μέσα στην οικογένεια, έξω από αυτήν και μέσα στο υπόλοιπο νησί. Εδώ έχουμε μία ανάγνωση από τη στιγμή που ο Νικηφόρος έχει μπει στο πλοίο, στο πλοιάριο, το Γατζάου, μαζί με τον Παναγί, τον καπετάνιο και πηγαίνουν στο Μεσολόγιο. Mm-hmm. Και ξεσπάει καταιγίδα η οποία θα τους οδηγήσει στο ναυάγιο. Θα διαβάσει η κυρία Ντενίση αυτό το κομμάτι. Και εδώ σε αυτό το κομμάτι πραγματικά δώστε την προσοχή σας να δείτε πόσο γλαφυρά περιγράφει αυτή τη θαλασσοταρχή η Μαρία Σκαδαρέση. Η θάλασσα εφούσκωσε λίγο πριν από το φυσκάρδο και είμαι βουβό χωρίς αφρούς. Μα τέτοια η δύναμή του που το καίκι έγειρε και πλέει τώρα μονόπατα κοντά δύο μίλια. Μα σχίζει ο παγής να το ισιώσει. Μα ο νοτιάς, βράζοντας το βυθό, στέλνει τις φωνικές του γλώσσες που γλύφονται να καταπιούν το αδύναμο πλεούμενο.
μια πάνω και μια κάτω, ο Γατζάος έγινε το στομάχι του αντάρι. Η ανησυχία του καπιτάνιου φαίνεται και ας προσπαθεί να δείχνει ψύχρεμος. Δεν πέφτει ο καιρός. Αν ήταν τραμουντάνο, θα έλεγα να τσουλώσουμε στο φώκι, να περιμένουμε να φύγει, να περάσει και να κινήσουμε κατόπιν με μπουνάτσα. Με το βοριά γνωρίζεις που βαδίζεις. Με τούτο τον παλιό καιρό που πάει να γυρίσει ο στριογάπη, φοβάμαι ότι έτσι θα μας πάει, που να φτάσουμε στο Μεσολόγιο. Αν καταφέρει και μας πάει το καΐκι, προσθέτει ο Νικηφόρος. Ναι, είναι καλός καλή, όμως ποτέ δεν ξέρεις με τέτοιο χαλασμό. Εκτός από το αρμυρό νερό, μουλιάζει και η βροχή τα είδη μου σκεμμένα ρούχα τους. Ο Νικηφόρος δεν είναι ναυτικός, να ξέρει. Θέλει μονάχα να πατήσει μια ώρα αρχίτερα σε στέρεο έδαφος. Πρώτη φορά τον ζαλίζει η θάλασσα. Ίσως γιατί δεν πέτυχε ως τώρα σε ταξίδι τέτοια όστρια. Του έρχεται ούρτο, μα όντας μυστικός δεν έχει τι να βγάλει. Από το γυλιό του πιάνει μισό ψωμί, το κόβει με το χέρι, προσφέρει και στο καπετάνιο. Πάρε ωραία παγί, ένα μπουκούνι να βάλεις στο στομάχι σου, έτσι που μας ευρύ και ξενιστικωμένο στο μασταράξει η θάλασσα. Όσο ανεβαίνουν προς Φυσκάρδο, τόσο το κύμα ορθώνεται. Ως τώρα τους προστάτευε η μονοκόμματη κορμοστασιά του Κολονόρου. Κράτε στεναρά τον άνεμο, μόνο κάτι ρηπές επέτρεπε να φτάνουν ως κάτω στο μπουγάζι. Να όμως που βγαίνοντας στο πλάι της Ερίσου, πιάνει ένα διαολόστριγμα που σπρώχνουν το γατζάν προς την Ιθάκη. Κύματα όσο μπόι γίγαντα τους κουρελιάζουν το ένα τους πανί και πολεμούν και οι δυο να κατεβάσουν το δεύτερο για να κρατήσουν τα πόσικα με τα κουπιά. Όσο να φύγουμε από εδώ, να πιάσουμε την εξοή, αδύνατο να συνεχίσουμε ξυλάδε. Ξυλάρμενοι για ώρες. Μπορεί να μας μπατάρει ο διάολος. Παίρνει ο παγής πίσω τη σιγουριά για το καίκι του. Υπολογίζει μόλις περάσουν τον κάμπο και μπουν στις αφάλες να κάτσουν τσουλωμένοι εκεί όσο να μπουνατσάρει. Έχεις μέσα στο γυλιό σου ρούχα για να αλλάξεις και τίποτα φαγόσιμο να ζήσεις, ρωτάει με στην αντάρα ο παγής και ύστερα θυμωμένος. Τι διάολο, δυο μερούνυχτα ελίσιαξε, δεν θα γυρίσει ο γρέβος. Και ας μας σηκώσει ως απάνω. Ό,τι και κάνει ένα αέρας τίμιος ο βοριάς, αντίθετα από την όστρια που είναι ύπουλη. Όταν σε βρει στη θάλασσα μπορεί να σε βουλιάξει. Όστρια, κακιά γυναίκα. Ο Νικηφόρος σκέφτεται. Μήπως και καταφύγουν όσο μπορούν πιο γρήγορα σε ένα κολπίσκο απέναντι. Φοβάται πως η απόσταση είναι μεγάλη για την εξοή. Προτού προλάβει να το πει στον καπιτάνιο, νιώθει ένα κτύπο κάτω από την καρίνα και ρίχνει βλέμμα απορριμμένο στο παγί. Ταράζει η όστρια το βυθό, στριφογυρνάει τα νερά και αν πέσουμε σε τρύπα κλάψε μας, φωνάζει μες στο χαλασμό εκείνος. Τυλίγοντας με κόπο το δεύτερο πανί, πιάνει να βλαστημάει όσους Αγίους ξέρει, χωρίς να παραλείπει πανάμεσα να τάζει μια λαμπάδα σαν τον πόρτο στον Άγιο του νησιού. Ο Νικηφόρος δεν προτείνει καν τη σκέψη του. Βλέπει πως το καΐκι αλλού βάνει τη ρότα του και αλλού ο καιρός του σέρνει. Παρότι ψύχρεμος, νιώθοντας τον παγί ανήσυχο, ανησυχεί κι αυτός, όχι για τη ζωή του. Μάλιστα σκέφτηκε για μια στιγμή που ήρθε η ευκαιρία που ζητούσε να φύγει γρήγορα από τον κόσμο τούτο. Θέλει όμως να σωθούν γι' αυτό τον κακομοίρη τον παγί, που επίστευε ατρόμητο όμως η ανθρώπινη ψυχή κρύβει εκπλήξεις, ακόμα και γι' αυτόν όπου ανήκει. Θα πίστευες ποτέ, αναρωτιέται ο Νικηφόρος, ότι αυτό το ναυτικό που εδώ και 30 χρόνια τρώει με το κουτάλι της θάλασσας τριγύρω θα τον τρομάξει ένας διαολόκερος. Τον βλέπει που πασχίζει να σιγουρέψει τα κουπιά επάνω στους καρμούς και τον λυπάται. Κάνει κινήσεις σίγουρες που δείχνουν πείρα, όμως δεν αστείευεται ο άνεμος. Έπιασαν από ένα κουπίκι δυο, το ελαφρύ πληρούμενο, απάστη ράχη της θάλασσας, όπως το λάδι στο νερό, όμως δεν πιάνει πουθενά, μοιάζει πετούμενο. Θα ρίξω, θα το σηκώσει ο αέρας και θα το προσγειώσει απά στα βράχια, που έτσι όπως πέφτει επάνω τους και αποτραβιέται το νερό, μοιάζουν σαν τιτάνιες λέμαργες μασέλες. Ένα μεγάλο κύμα τραντάζει το πλεούμενο από τον πάτο. Πετιούνται πράγματα έξω από το καΐκι, τα παίρνει θάλασσα στην πλάτη της και τα σκορπίζει δόθε κήθε, όπως να έπαιζε μαζί τους. Γδυτός από τη σκευή του ο Γατζάος, ελαφρωμένος από τη χρήσιμη σαβούρα του, παλεύει να σταθεί όπου παγεί στον πάει. Όμως πώς να υπακούσεις έναν άνθρωπο μπροστά στο μάτι του Θεού που έχει θυμώσει. Και δεν τους έφτανε αυτό, αρχίζει το πλεούμενο να μπάζει. Ωρε διάλε, πάρ' τον πατέρα του, από πού μπαίνει αυτούνο το νερό, βάνει φωνή ο παγής. Ο Νικηφόρος, σαν σε όνειρο, βλέπει που το νερό έχει ήδη σκεπάσει τα ποτήρια του και φτάνει στον αστράγαλό του, ενώ παρατηρεί τον καπιτάνιο να προσπαθεί να συγκρατήσει το κουπί που φαίνεται να έχει ξελασκάρει από το σκαρμό που το κρατούσε. Τρέχει να βοηθήσει ο Φωκάς,
και νιώθει το νερό να ανεβαίνει ως τα μισά της κνήμης του. Αν δεν καθόμουν στο καΐ και όλη νύχτα, θα έλεγα πως κάποιος κερατάς ήρθε και με έβγαλε τον πύρο. Φαίνεται όμως πως λασκάρισε κι αυτός με τις χτυπιές της θάλασσας. Τι άλλο να σκεφτώ. Μια στάλα εκεί κοιμήθηκα. Ποιος σε πρόλαβε και μου έκανε ζημιά. Μα πάλι για ποιο λόγο. Αλλά εκεί πήρε είναι δυο. Πώς εξεσφίγγανε μαζί μου, λες, αναρωτιέται ανήσυχος ο καπετάνιος. Δεν πρόλαβε να τελειώσει την κουβέντα του παγής και το κουμπί γυρνάει απότομα και σαν το ξύλο να ζωντάνεψε, κάνει επίθεση στον άνθρωπο χτυπώντας το κεφάλι του Μελίσσα. Εκείνος αντραλίζεται για λίγο και πριν προλάβει ο Νικηφόρος να τον αρπάξει από το χέρι, βουτάει σαν το σακί στη θάλασσα. Ούτε στιγμή δεν σκέφτεται το Φωκάς. Πετάει ζακέτα και μιχρέ και πέφτει στο νερό να βρει τον καπιτάνιο, που αδύναμος να κρατηθεί επάνω στο κύμα, αφήνεται στο έλεος του ανίστατου νερού. Ένα από τα πολλά. Κυρίες και αρέσει να κάνω και μία ιστορική ερώτηση. Ναι. Φτάνω στο 1864. Ναι. Έρχεται η Ένωση και τα νησιά ελευθερώνονται από τους Άγγλους με μία-δύο προτάσεις για να μας διαβάσετε. Θέλω να μας διαβάσετε το κομμάτι του 1864, αυτό το μικρό είναι. Ναι. Θέλω να μας πείτε ποιο τοπίο δημιουργείται, ποιο τοπίο δημιουργήθηκε αμέσως μετά την απελευθέρωση από τους Άγγλους. Μετά εντάσσονται τα Ιτάνησα στην Ελλάδα, είναι η φάση της προσαρμογής. Το εντυπωσιακό είναι ότι έχουμε τους Ιτανήσιους βουλευτές στο κοινοβούλιο, το οποίο το θίγω και αυτό, όταν πια ο Μαρίνος και οι άλλοι βλέπουν πώς λειτουργούν εδώ οι Έλληνες βουλευτές. Λέει ο καημένος, μα καλά, λέγαμε εμείς ότι έχουμε ξεπεράσει τα όρια στην Ιόνιο Βουλή, αλλά εδώ πέρα γίνεται ο χαμόν. Δεν έχει χάσει τελείως. Πώς λειτουργούν και συνεχίζει. Είναι μια παράδοση αυτή που δεν τη χάνουμε. Λοιπόν, εγώ περιγράφω εδώ τη σκηνή, ξεκινώντας από το 1864 σε ένα σημείο, περιγράφω τη σκηνή που επικρατεί, όλο αυτό το κλίμα που επικρατεί όταν τα Ιτάνησα. Ανακοινώνεται ότι τα Ιτάνησα μπαίνουν στην Ελλάδα και φεύγουν οι Άγγλοι. Είναι η μέρα που φεύγουν οι Άγγλοι. Αυτό ήταν το αντιμετώπισαν οι Ιτανήσιοι σαν την ημέρα της Αναστάσεως. Ο Χριστός Ανέστη, λέγανε. Από το πρωί την ώρα του όρθρου άρχισαν οι καμπάνες. Είμαστε στο Λιξούρι. Η πόλη που περιγράφω είναι το Λιξούρι, η πόλη των Κλάριδων. Ο Παντοκράτορας με τη βαριά δικιά του, η πιο ανάλαφρη του Άιχαρα Λάμπη, η λίγο φάλτσα των Αρχάγγελων των Ξένων, η πρίμα της Αγιατριάδας, ο Αηδημήτρης, η Ευαγγελίστρια, στην αγορά η Θεοτόκος και όλες οι άλλες εκκλησίες μέσα και έξω από την πόλη, από το χάραμα ξεκίνησαν να διαλαλούν την ένωση των νησιών με την Ελλάδα. Κυλάει στους δρόμους η χαρά, ανοίγουν τα παράθυρα με άλλη όρεξη να πιούν το πρωινό το φως, γυαλίζει ξεπλημμένη από βροχές και χιόνια η κορυφή του Ένου και οι άνθρωποι, ντυμένοι